για το δυσόδη βούρκο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων που ξεχυλίζει ασταμάτητα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναδειχθούν οι πολιτικές τουλάχιστον ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για τη δημιουργία του, όσο και για τη διαρκή προσπάθεια συγκάλυψής του. Όμως αυτή η δυσοδεία είναι πράγματι μια παρέκκληση από την αστική δημοκρατία και το λεγόμενο κράτος δικαίου, όπως επαναλαμβάνουν εμβρόντιτοι διάφοροι θεσμικοί παράγοντες και όπως παρουσιάζεται στους υψηλούς τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ή μήπως αναδύεται από την κανονικότητα που διαμόρφωσαν διαδοχικά οι διάφορες αστικές κυβερνήσεις, όπως το υπαγορεύει η προάσπιση του αστικού κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου. Γι' αυτό η προσπάθεια όλων των αστικών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, παρά τον αντιπολιτευτικό κουρνιαχτό, είναι όχι μόνο να μείνει στο απειρόβλητο, αλλά να θωρακιστεί με το μανδύα της νομιμότητας το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε αυτή την κανονικότητα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων. Τόσο από τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, όσο και από όλη τη συζήτηση που τη συνόδευσε, επιβεβαιώθηκε αυτό που έγκαιρα είχε εκτιμήσει το ΚΚΕ, ότι αυτές θα αξιοποιηθούν για την προώθηση νέων αντιδραστικών μέτρων σε βάρος του λαού και των δικαιωμάτων του, με δημοκρατική βέβαια νομιμοποίηση και ενίσχυση του κράτους των υπηρεσιών παρακολούθησης και καταστολής. Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τη θωράκιση της λειτουργίας της ΕΕΠ αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, το οποίο βέβαια ήρθε από τη μεριά της κυβέρνησης για να ρίξει την οριστική ταφόπλακα στη διερεύνηση όλων των υποθέσεων, όμως την ίδια στιγμή απαντάει στα καλέσματα που απίφθηναν προς την κυβέρνηση τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ για θέσπιση θεσμικών αντίβαρων και δημοκρατικών εγγύησεων στη λειτουργία της ΕΕΠ, με προτάσεις μάλιστα που δεν απέχουν καθόλου από τις προβλέψεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Έτσι λοιπόν, η πρόταση για το συγκεκριμένο ορισμό της αόριστης έννοιας εθνική ασφάλεια, με επίκληση μάλιστα της σχετικής νομολογίας των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, υλοποιήθηκε κατά γράμμα, συμπεριλαμβάνοντας στο προστατευόμενο αντικείμενο της εθνικής ασφάλειας από τις βασικές λειτουργίες του κράτους, της εθνικής οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της ενεργειακής ασφάλειας, μέχρι και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, η κοινική ομολογία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων αποκτά πλέον και νομοθετική κατοχήρωση. Και κυρίως φωτογραφίζει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια κάθε τι και κάθε έναν που αφισβητεί αντιστέκεται στην κυρίαρχη βάρβαρη πολιτική. Όμως η όλη αντιπαράθεση που στήθηκε από τη μεριά των αστικών κομμάτων δεν αφορούσε αυτήν την πολύ επικίνδυνη για τις λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα παραδοχή. Αντίθετα, περιορίστηκε στο κατά πόσο αυτό το ουδής μπορεί να αφορά και πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια, ακόμα και εκεί η ευαισθησία τους ήταν επιλεκτική, γιατί για την παρακολούθηση επί 6 χρόνια και στη θητεία 2 διαφορετικών κυβερνήσεων ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος του ΚΚΕ δεν φάνηκε να ιδρώνει ταυτή τους, ούτε μπροστά στην παραδοχή του επιδίκηση ΣΥΡΙΖΑ διοικητή της ΕΕΠ ότι πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση που ξεπερνούσε τις δυνατότητες των εγχώριων μηχανισμών. Στο κατά πόσο το ουδής μπορεί να αφορά πρώτα και κύρια τον εχθρό λαό, δεν έχουν λοιπόν καμία απολύτως διαφωνία. Απέναντι σε αυτόν παίρνει διαχρονικά τα μέτρα του το αστικό κράτος για να μην βρεθεί αντιμέτωπο με το εργατικό λαϊκό κίνημα που μπορεί να θέσει υποαμφισβήτηση στην κυριαρχία του. Αυτό βέβαια δεν αποτυπώνεται μόνο με την αφωνία τους να αναδείξουν το θεσμικό πλαίσιο που μετέτρεψε σε κανονικότητα και με αλματώδη πρόοδο την τελευταία δεκαετία την παρακολούθηση δεκάδων χιλιάδων κατέτος εσωτερικών εχθρών, αλλά αναδεικνύεται και από τη συνενοχή τους στη διατήρηση ή μάλλον στο διαρκή εμπλουτισμό σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
του νόμου 2225 του 1994 που βάφτισε πρώτος νόμιμες αυτού του είδους τις παρακολουθήσεις. Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια δεν χρειάστηκε καν να νομοθετήσουν την απαγόρευση της ενημέρωσης του παρακολουθούμενου για λόγους εθνικής ασφάλειας, που νομοθέτησε με τη νυχτερινή τροπολογία του Μαρτίου του 2021 η Νέα Δημοκρατία, με τις ψήφους βέβαια και του ΠΑΣΟ, αφού και αυτή ήταν ακόμα μια δικλίδα ασφαλείας που διατηρούσε μόνο διακοσμητικό ρόλο. Εξάλλου, η ευαισθησία τους για την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών αποτυπώθηκε με τον πλέον εύγλωτο τρόπο στον ίδιο τον ποινικό κώδικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάθμισε από κακούργημα σε πλημέλημα την παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, ακόμα και την κατεπάγγελμα τέλεσή του, και η Νέα Δημοκρατία βέβαια το διατήρησε ανέγκυχτο, παρότι στο διάστημα της θητείας της επιδόθηκε ούκο λίγες φορές σε διαδοχικές αλλαγές άρθρων του ποινικού κώδικα, διακηρύσσοντας όλους τους τόνους στην αυστηροποίησή του. Την ίδια ευαισθησία μοιράστηκαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζοντας το Ευρωκοινοβούλιο τον κανονισμό 821 του 2021, που επιτρέπει την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των διαφόρων κατασκοπευτικών λογισμικών, για τα οποία βέβαια τώρα διερηγνύουν τάχα ανήξερη τα ημάτια τους. Και εμπέζουν το λαό, μιλώντας για απαγόρευση της κυκλοφορίας τους με το νέο νόμο, που ούτε μπορεί να υπερισχύσει του ευρωπαϊκού δικαίου, πολύ περισσότερο που και σε αυτόν δεν αποκλείεται πλήρως η κυκλοφορία, αντίθετα μάλλον νομιμοποιείται με τη διάκρισή τους σε εγκεκριμένα ημί για τα οποία θα μπορεί να κάνει χρήση το αστικό κράτος. Την ίδια αναντήρητα σύπνοια δείχνουν στην ενσωμάτωση κάθε ευρωπαϊκής οδηγίας και κανονισμού που ενισχύει τον πολυπλόκαμο μηχανισμό φακελώματος και καταστολής, που αξιοποιείται για να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί καθένας και καθεμιά, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτή λοιπόν η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που εκδηλώνεται στις βασικές στρατηγικές επιλογές και σε εμβληματικά νομοσχέδια που αφορούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης, αποδομεί με τον πιο πιστικό τρόπο το αφήγημα της φιλολαϊκής κυβερνητικής εναλλαγής, αφού το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι δεδομένο με την όποια σύνθεση και αν αυτή προκύψει. Όσοι λοιπόν δικαίως αρνούνται να συμβιβαστούν με αυτή τη δυσόδη κανονικότητα, έχουν κάθε λόγο να συναντηθούν με το ΚΚΕ από όποια αφετηρία και αν έχουν ξεκινήσει, να συμπορευτούν αγωνιστικά μαζί του στο μόνο δρόμο που μπορεί να οδηγήσει το λαό οριστικά στο ξέφωτο, στην ανατροπή του βούρκου του συστήματος της εκμετάλλευσης, για να φτιάξει ο ίδιος ο λαός ένα κόσμο στον πόη των σύγχρονων αναγκών του.